Ισχυρό μήνυμα στην Τουρκία, καταδικάζοντας τις συνεχόμενες παράνομες ενέργειές στη Μεσόγειο, έστειλαν ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής που υιοθετήθηκαν τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει στεναρά τη συνέχιση των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο και υπογραμμίζει την απόλυτη αλληλεγγύη του προς την Κύπρο και την Ελλάδα, τονίζουν 28 και καλούν την Τουρκία να σταματήσει αυτές τις ενέργειες και να σεβαστεί το κυρίαρχο δικαίωμα της Κύπρου να εξερευνήσει και να εκμεταλλευτεί τις φυσικές πηγές σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζουν την ανησυχία τους για την συνεχιζόμενη κράτηση Ευρωπαίων πολιτών στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων στρατιωτικών, και ζητούν τη γρήγορη και θετική επίλυση των ζητημάτων αυτών σε ένα διάλογο με τα κράτη-μέλη. Θέλουμε τη συνεργασία, θέλουμε τη συνεννόηση και γι' αυτό, αν θέλετε, έχουμε πάρει και όλες αυτές τις πρωτοβουλίες προκειμένου να πείσουμε τους γείτονες ότι πρέπει να συνέλθουν και να προσχωρήσουν στην κοινή λογική. Βεβαίως και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι σαφή και ισχυρά προς την εκδήλωση πλήρους αλληλεγγύης προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στάθηκε στο πλευρό μας. Ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κινητοποίησε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και όλους τους πρωθυπουργούς που ανήκουν σε αυτό. Και όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας προσπαθούν έτσι ώστε να φανεί ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνη της. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με ισχυρές συμμαχίες και ότι η Τουρκία πρέπει να συμμορφωθεί και να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο. Και ταυτόχρονα είναι απολύτως απαραίτητο το ταχύτερο δυνατόν να επιστρέψουν οι Έλληνες στρατιωτικοί. Η Ελλάδα δεν είναι μόνη της. Η Ελλάδα είναι Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι πήρε και ένα μήνυμα από τους Ευρωπαίους συμμάχους μας. Θέλουμε καλή γειτονία με τους Τούρκους. Θέλουμε να συνυπάρξουμε. Μοιραζόμαστε πολλά χρόνια ειρηνικής συνύπαρξης. Δεν έχουμε κανένα λόγο να ζούμε σε ένταση. Αλλά η απόφαση πρέπει να είναι του Ερντογάν. Εμείς είμαστε έτοιμοι, αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τα πατριωτικά δίκαια, αλλά αποφασισμένοι επίσης να τείνουμε χέρι φιλίας προς τον τουρκικό λαό. Από τα Χανιά, η πρώην Υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη και ο επικεφαλής του ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης επεσήμαναν εμφαντικά την ανάγκη εθνικής συνεννόησης σε εθνικά ζητήματα με φόντο και τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για το όνομα των Σκοπίων. Όταν ο καθένας είναι σε ένα διαφορετικό δωμάτιο, μπορεί εύκολα να ξεφουλκεί εναντίον του άλλου. Όταν βρεθούμε στον ίδιο χώρο και συζητάμε για τα ίδια προβλήματα, νομίζω ότι όλοι θα είμαστε πιο συνετοί. Αυτή ήταν η πρότασή μου. Εθνική συνεννόηση με τους αρχηγούς των κομμάτων, με την κυβέρνηση, με τους πρώην πρωθυπουργούς. Τα εθνικά θέματα είναι θέματα που οφείλουν να ενώνουν τους Έλληνες και όχι να τους διχάζουν. Και λυπάμαι πάρα πολύ που έχουμε μια κυβέρνηση που για πρώτη φορά στην ιστορία της μεταπολίτευσης θεωρεί ότι μπορεί να ασκεί εξωτερική πολιτική μόνη της χωρίς να συνεργάζεται και να ενημερώνει την αντιπολίτευση. Είναι μια τεράστια δυναμία την οποία φοβούμε ότι θα τη βρούμε μπροστά μας. Να σημειωθεί πως πρόσκληση προς τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να επισκεφθεί τη Μόσχα απίφθινε ο προσφάτως επανεκλεγής πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, στο πλαίσιο μεταξύ τους τηλεφωνικής επικοινωνίας.